Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από την Έτωλα Καρανία. Κύριε Παπαναστάση, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν για το μεγάλο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε με τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές στον Εύρο, τα επεισόδια, τις τουρκικές προκλήσεις που από ό,τι φαίνεται αναβαθμίζονται συνεχώς και το γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν έχει εργαλειοποίηση τις μεταναστευτικές ροές και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να εκβιάσει και να πάρει περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αντικειμενικά υπάρχει σε εξέλιξη, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και δεν είναι μόνο στον Εύρο, είναι στα νησιά επίσης σημαντικό, αν θέλετε με κάποιες διαφορετικές εκφάνσεις, αλλά είναι η βάση του προβλήματος είναι το ίδια και αυτό το πρόβλημα είναι η τρομακτική συσσόρευση προσφύγων και μεταναστών στο έδαφος της Τουρκίας από τις ζώνες τις εμπόλεμες, από τις περιοχές τις εμπόλεμες, από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή οι πληθυσμοί τους πέρα από τον πόλεμο και με μια τεράστια ανέχεια, αλλά και με συνθήκες οι οποίες δεν συντείνουν στο να μπορέσουν πραγματικά να επιβιώσουν. Τέτοιες χώρες είναι η Συρία, η Λιβύη, η Εμένη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τελειωμό δεν έχουν. Αυτά ακριβώς όλα δείχνουν, αν θέλετε, και εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα σκύβουμε πολύ περισσότερο στις αιτίες που γεννούν αυτό το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ρεύμα. Για μας οι αιτίες είναι οι πόλεμοι, για μας η αιτία είναι η φτώχεια, είναι οι επεμβάσεις των μεγάλων εμπεριαλιστικών χωρών που ουσιαστικά αποσκοπούν στο να καρποθούν παράνομα τους πόρους αυτών των περιοχών. Όλο αυτό γεννάει αυτή την ιστορία. Φεύγουμε όμως από αυτό, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σήμερα, το τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε εκατομμύρια μετανάστες να συσσωρεύονται μέσα στην Τουρκία και μέρος αυτών να προσπαθεί να περάσει στην Ελλάδα είτε από τον Εύρο ανεπιτυχώς είτε από τα νησιά μας με μια μερίδα η οποία πραγματικά καταφέρνει και περάει και περνάει. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον ο οποίος στέκεται απέναντι σε αυτό να δει τον μετανάστη, τον πρόσφυγα σαν την αιτία του κακού. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε. Πρέπει να δούμε την πολιτική που γεννάει όλη αυτή την ιστορία. Και εδώ εμείς λέμε καθαρά ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Και το λέμε αυτό γιατί. Όχι για μια, αν θέλετε, αστήρικτη αντίθεση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα διαρκές παζάρι με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κρατηθεί αυτή η χώρα στο στρατόπεδο, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, το δυτικό. Αυτό ακριβώς το παζάρι, το ίδιο ισχύει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το παζάρι αποθρασύνει την Τουρκία. Πέρα από την επιθετικότητα την οποία εκφράζει σε όλα τα επίπεδα, είδαμε χθες και τον διαβολισμό σχεδόν ενός σκάφους του λειτουργικού. Και τα όσα είπε ο Ερντογάν, ότι είπε ότι οι Έλληνες είστε σαν τους Ναζί. Σαν τους Ναζί. Αν είναι δυνατό. Βέβαια η έννοια Ναζί και το περιεχόμενο αυτού του όρου θέλει πολύ συζήτηση. Αλλά είδαμε στον Εύρο αεροσκάφη τουρκικά να παρενοχλούν ελικόπτερα. Είδαμε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό που είπατε κι εσείς, εργαλειοποιούνται. Να τους φορτώνουν σε λεωφορεία και να τους φέρνουν στον Εύρο και αν θέλετε και με το όπλο στην πλάτη να τους πρόχουν πάνω στον φράχτη για να τους αναγκάσουν να περάσουν στην Ελλάδα. Τα είδαμε όλα αυτά τα πράγματα. Η εικόνα δυστυχώς είναι αποκαλυπτική. Αυτή την εικόνα εμείς πραγματικά την αναλύουμε και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά είναι ένας νατοϊκός στρατός, ο ελληνικός στρατός, ένας καλά εξοπλισμένος στρατός και εκπαιδευμένος, και από την άλλη είναι δεκάδες χιλιάδες εξαθλειωμένοι άνθρωποι. Εμείς δεν πρέπει να κοιτάξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτούς που τους σωθούν, αυτούς που τους εκμεταλλεύονται.
Ναι, αλλά πάλι... ξέρετε κάτι, κύριε Παπαναστάση, ο αστυνομικός ή τέλος πάντων ο στρατιώτης που είναι στον Εύρο, αυτό που βλέπει απέναντί του είναι ένα πλήθος κάποσων δεκάδων χιλιάδων, το οποίο θέλει να περάσει πάση θυσία και το αυτό πρέπει να το σταματήσει. Πάρα πολύ σωστά. Δεν κοιτάει τι γίνεται από πίσω. Το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά και να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα αναφερθώ στον στρατιώτη και στον αστυνομικό, ο οποίος, αν θέλετε, ο ελληνικός λαός, εμείς τον θεωρούμε εκπαιδευμένο να κάνει τη δουλειά του. Και την κάνει τη δουλειά του και το βλέπουμε γιατί την κάνει σωστά. Τα σύνορα ήταν πάντα φυλασσόμενος χώρος, δεν ήταν ποτέ ανοιχτά. Και σήμερα προστατεύουν αυτή την εδαφική γραμμή. Δεν είναι και το πρόβλημα. Για μας το πρόβλημα είναι η νοοτροπία που καλλιεργείται, αν θέλετε, στον πληθυσμό ή που προσπαθεί να καλλιεργήσουν τα κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δείχνουν σαν εχθρό τον εξαφλειωμένο μετανάστη. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο γίνεται σκόπιμα για να κρυφτούν οι ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λιγάκι και για να κλείσουμε αυτό το θέμα με, με την Τουρκία. Υπάρχει ο φόβος ότι στην Ελλάδα υπήρχε ότι οι Τούρκοι, ο κ. Ερντογάν ήθελε ένα θερμό επεισόδιο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θερμό επεισόδιο είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες στον Εύρο με μια διαφορετική μορφή. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε αυτό. Ναι, είναι μια ερμηνεία που θα μπορούσε κάποιος και να τη δώσει. Βέβαια, ήθεστε να λέμε θερμό επεισόδιο την αντιπαράθεση οργανωμένων στρατιωτικών δυνάμεων. Με αυτή την έννοια που το θέτω, εντάξει, δεν έχουμε. Απ' την άλλη όμως, όπως το θέτετε εσείς, και αν θέλετε, ας μην το πούμε ακριβώς, θερμό επεισόδιο. Είναι όμως αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα, ενέχουν πολύ έντονα το σπέρμα, πραγματικά κάποια στιγμή να συμβεί ατύχημα, το λένε. Δεν είναι, θα είναι ακριβώς ατύχημα. Και να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, ένα πολεμικό επεισόδιο, να το πούμε καθαρά έτσι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Με έναν πυροβολισμό να σκοτωθεί ένας στρατιώτης, να βληθεί ένα άρμα, να γίνει μια οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση και να χαθεί ο έλεγχος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η πρόταση δική μας είναι αυτούς τους ανθρώπους να πάνε εκεί πέρα που θέλουν να τους παρασχεθούν χαρτιά. Γι' αυτό και ζητήσαμε, και είμαστε οι μόνοι που το ζητήσαμε. Να οργανωθούν υποδομές, υπηρεσίες με ευθύνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στο έδαφος της Τουρκίας, στα σύνορα με τη Συρία. Και να τους παρασχεθούν ταξιδιωτικά έγγραφα να μοιραστούν, αν θέλετε, εξίσου στις χώρες. Μα δεν θέλουν να τους πάρουν στην Ευρώπη. Μα τους βολεύει. Η Ευρώπη βολεύεται με αυτή την ιστορία με την Ελλάδα. Σιγά που θα τους πάρουν. Αυτό θα πρέπει να τρίξουμε τα δόντια στην κυβέρνηση, η οποία πειθαρχεί. Πειθαρχεί στην υπογραφή την οποία έβαλε και την έβαλε από μόνη της. Δεν την πίεσε κανένας. Και στον κανονισμό του Δουβλίνου και στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εκείνα δεν μπορεί ένα δωμάτιο με μία πόρτα και κανένα άλλο άνοιγμα να γεμίζει, να γεμίζει, να γεμίζει, να γεμίζει κόσμο. Αυτό θα δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις και τις ζούνε στα νησιά μας αυτή τη στιγμή. Φοβάστε μία μίνι εξέγερση των προσφύγων σε κάποιο νησί, ή ακόμη χειρότερο να μαζευτούν σε ένα μικρό νησί πολλοί πρόσφυγες, πολύ περισσότεροι από τον τοπικό πληθυσμό, και να δούμε ένα είδος προβοκάτσιας από πλευράς των Τούρκων λέγοντας ότι πάμε εκεί να συλλάβουμε τους πρόσφυγες και να τους γυρίσουμε πίσω? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό το γεγονός καταρχάς δεν είναι θεωρητικό, είναι γεγονός. Υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών πολύ μεγάλη στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο. Έτσι είναι γεγονός αυτό, την προβοκάτσια. Εμείς δεν την φοβόμαστε από την πλευρά των Τούρκων. Την προβοκάτσια την φοβόμαστε από τα φασιστικά, ρατσιστικά και ξενοφοβικά στοιχεία τα οποία έχουμε δει πυρκαγιές τώρα τις τελευταίες μέρες. Είδαμε χθες. Καήκανε γραφεία ΜΚΟ, καήκανε σχολεία, καήκανε. Αυτά είναι ακριβώς που μας ανησυχούν. Γιατί είναι τα στοιχεία τα που τροφοδοτούν τον ρατσισμό, τον ξενοφοβισμό και τον φασισμό στην Ελλάδα, και θα πρέπει οι κάτοικοι, και δείξανε ότι εκεί είναι προς τιμήν τους στα νησιά μας κάτω, ότι έχουν την οριμότητα να σταθούν όπως πρέπει απέναντι σε αυτές τις προβοκάτσιες, να σταθούν όπως πρέπει απέναντι στην βία, θέλετε, και στην καταστολή, και απέναντι στο λαό των νησιών αλλά και απέναντι στους μετανάστες. Και αυτό πραγματικά τους τίμησε και τους τιμάει.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαναστάση, γιατί δώσαμε πολύ χρόνο στο κομμάτι αυτό. Κορονοϊός προφανώς είναι και αυτό μια ειδική ασύμμετρη απειλή, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πανδημία πλέον είναι. Πόσο ανησυχείτε για τα πόνερά της στην οικονομία και στη διατήρηση ενός σταθερού επίπεδου διαβίωσης για τους εργαζόμενους? Εκείνο που μας ανησυχεί πριν την οικονομία είναι η υγεία, αν θέλετε, των πληθυσμών. Του πληθυσμού, του ελληνικού, αλλά και των λαών άλλων περιοχών. Αυτό πραγματικά μας ανησυχεί. Σίγουρα θα υπάρξει αντίκτυπος και στην οικονομία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον τουρισμό, για παράδειγμα, που η Ελλάδα είναι, θεωρείται και όπως αποκαλεί τη βαριά της βιομηχανία, έχουμε ακυρώσεις κρατήσεων. Βλέπουμε τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είχε μου τζόξει η ίδια πολιτική της κυβέρνησης σήμερα να κλείνουν τα μαγαζιά τους με κυβερνητικές εντολές. Βλέπουμε πολλά. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά όμως και μέτρα όπως είναι στους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά τους μια και κλείσανε τα σχολεία, να υπάρχουν προτάσεις όπως να μοιραστούμε το κόστος αυτής της ιστορίας. Αυτό μας ανησύχησε πάρα πολύ. Και εμείς, γιατί λέει το 2/3 ο εργοδότης, το 1/3 το κράτος. Τα 2/3 ο εργοδότης, το 1/3 το κράτος, εκείνο που μας ανησύχησε ήταν οι προτάσεις που πέσανε και μάλιστα από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, το κόστος να το μοιραστούμε όλοι. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι και είμαστε απόλυτοι σε αυτό, χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί αυτή η ιστορία πιθανόν, δεν θέλουμε να γίνουμε αγγελικακών, πιθανόν να κρατήσει πολύ. Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να επιβαρύνει την τσέπη των εργαζομένων ούτε ένα ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή μισθή των 300-400 ευρώ που προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν ανεπιτυχώς, βέβαια, τις οικογένειές τους, να μειωθεί έστω και για ένα ευρώ για καταστάσεις τις οποίες δεν φέρνουν καμία χήμη. Σε αυτό είμαστε απόλυτα. Απ' την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο εμείς ζητάμε και το ζητάμε μετεπιτάσιος, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός βιώνει μια καταστροφική διαδικασία αυτή, την οποία είναι σε εξέλιξη. Είτε στην πραγματικότητα, αν θέλετε, είτε σαν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία έχει μια βάση. Όντας σε ένα σύστημα υγείας δημόσιο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένα σύστημα υγείας που δεν το λέμε εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα ή ο κόσμος, αν θέλετε, βγάζοντας μια φοβία, το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Πρέπει άμεσα, και είναι κάτι που το ζητάμε εμείς, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Μόνιμες, το τονίζουμε αυτό, προσλήψεις στον χώρο της υγείας, νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό. Να ενεργοποιηθεί το σύνολο των μονάδων των ΜΕΘ, να δημιουργηθούν καινούργιες και να μην περιμένουν να τρέχουν τα γεγονότα πριν από τα προβλήματα, πριν από το πρόβλημα διάδοσης του κορονοϊού. Γιατί τότε δυστυχώς θα είναι αργά. Και αυτό το αργά θα το πληρώσει ο κοσμάκης, ο εργαζόμενος. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.